Πάμε εδώ στον κύριο παιδίχει. Άγγελο Συρίγκο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και καθηγητή. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για πάμε Επίσχε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, γιατί εκτό από τα τραγούδια και τι αγάπε, ωραίε αυτέ, δεν λέει κανεί, μα αρέσει το προκλητικό ε, κλίμα και εμά. Είχαμε όμω και τη Σμύρνη για μία ακόμη φορά, που μα θύμισε ότι μα πέταξαν στη θάλασσα και είπε και κάτι άλλο. Να ακουστεί, λέει αυτό, όλο το Αιγαίο. Αυτά γιατί τα λέει ο ε, είναι, το, κλίμα τώρα των εκλογών. Είναι σαφώ κλίμα των ε, εκλογών. Ε, τώρα, όλε αυτέ οι διφορούμενε δηλώσει να ακουστεί όλο το Αιγαίο είναι κλασική περίπτωση όπου λέω κάτι και κακώ το ερμηνεύεται με τον Α ή τον Β τρόπο. Εγώ άλλο εννοούσα. Το δικό μου εδώ. Εγώ, εγώ, εγώ άλλο ε, να μείνουμε λίγο περισσότερο στον ίδιο τον Ερντογάν και στη δήλωσή του. Mm -hmm. Λοιπόν, καταρχά να mm -hmm. πούμε. το ότι η τελευταία μου θητεία. Ναι. Το φινάδι mm -hmm. μου. Τυπικά έχει δίκιο. Mm -hmm. Από πλευρά συντάγματο, mm -hmm. το οποίο βέβαια έχει αλλάξει δύο-τρει φορέ yeah. τα τελευταία yeah. χρόνια, yeah. είναι η τελευταία του θητεία. Α, yeah. yeah. δεν έχει δικαίωμα συνταγματικά δηλαδή yeah. για άλλη Θεωρητικός, όχι, yeah. αν και υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ότι παίρνουμε το σύνταγμα από το 2017 και μετά, mm -hmm. οπότε είναι η δεύτερη θητεία και όχι η τρίτη θητεία, ah, άρα μάλιστα. έχει δικαίωμα για άλλη μια θητεία. Mm -hmm. Τέλο πάντων, το περίεργο ε, επίση, μην ξεχνάμε το εξή: Πάρα πολλοί Τούρκοι κοντεύει να καταντήσει σαν τη Βασίλισσα τη Αγγλία mm -hmm. όπου yeah. οι Βρετανοί δεν θυμούνται πώ ήταν πριν. Πριν τη βασίλισσα. Yeah, 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 yeah. Ε, πάρα πολλοί Τούρκοι δεν θυμούνται άλλων ηγέτη στο... της Τουρκίας, είναι τα τελευταία 22 χρόνια. Mm -hmm. Από την άλλη μεριά όμω. Ειδικά οι νέες γενιές. Ειδικά οι νέε Από την άλλη μεριά όμως, ε, έχει τέσσερα χρόνια μπροστά του. Δηλαδή είναι περίεργο που το λέει τώρα. Mm. Και είναι σαφέ ότι το λέει εν ώψη των επερχόμενων... Θέλει να μετρήσει εκλογών. δηλαδή εκλογέ. Πιστεύει, κρούει... Ε, Χορδέ στην καρδιά των Τούρκων mm -hmm. και του λέει είναι οι τελευταίε μου εκλογέ. εννοεί όμω. Μπορεί να το εννοεί. Θα έρθω στο αν ναι. το εννοεί. Ναι. Ε, ναι. Ε, πε, οπότε ο χρόνος που το λέει αυτή τη στιγμή ναι. συνδέεται άμεσα ναι. με τις εκλογές ναι. επομένως σίγουρα είναι και προεκλογικό. Πάμε τώρα αν το εννοεί. Μπορώ. Συγγνώμη μόνο για το, για το θέμα. Επειδή πριν πάμε στο άλλο θέμα, ναι, ναι. υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο πως λένε εδώ και αυτό νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος Συρίγω. Λέει, mm. Λένε ότι το πε για να δει και σε περίπτωση που υπάρχουν δελφίνοι, μήπω εμφανιστούν και σε εκείνε περιπτώσει καταλαβαίνετε τι Α, κάνει ο Τουρκό Πρόεδρο. Να τολμήσει κανεί να βγει μπροστά, ε. Δύσκολο αυτό που λε τώρα. Ε, σιγά σιγά <laughs> και τα λέ, λοιπά. Λέ, λέ, και, ναι, ναι. Είναι δύο θέματα εδώ πέρα. Ναι. Αν το εννοεί και το δεύτερο, ποιοι είναι οι διάδοχοι. Mm -hmm. Λοιπόν, πάμε στο ποιο, mm -hmm. αν το εννοεί. Ε, ε, από το 2010 και μετά υπάρχουν σοβαρέ ενδείξει ότι η υγεία του έχει προβλήματα. Ναι. Φαίνεται ότι ξεπέρασε έναν καρκίνο τον οποίον είχε mm -hmm. ε, και φαίνεται ότι κατά καιρού έχει διάφορα προβλήματα. Τώρα, αντικειμενικά, ένα άνθρωπο που ζει με τέτοια τρομακτική πίεση 22 χρόνια, mm -hmm. είναι φυσιολογικό να έχει, να έχει προβλήματα, mm -hmm. κάποια προβλήματα mm -hmm. υγεία. Mm -hmm. ε, μάλιστα, οι καλώ γνωρίζονται στα τουρκικά, εκείνοι που δεν πέφτουν συχνά έξω και είναι στον ευρύτερο κύκλο του, mm -hmm. έλεγαν mm -hmm. πέρσι ότι θα κερδίσει εκλογέ στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της θητείας του θα ορίσει ποιος θα τον διαδεχθεί και θα παραμείνει στην άκρη για ένα χρονικό διάστημα να βεβαιωθεί ότι αυτός ακολουθεί τη σωστή πορεία. Mm. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η τεράστια περιουσία που έχει σωρεύσει. Mm -hmm. Και ο φόβο ότι μπορεί κάποιο να ανακατευθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε λένε ότι θα τραβηχτεί στο πλάι και θα αφήσει κάποιον να έρθει μπροστά mm -hmm. και να τον παρακολουθεί υπό την εποπτεία Μέχρι του. να βεβαιωθεί. Μέχρι να βεβαιωθεί ότι όλα είναι καλά. μπορεί να είναι Τώρα, ποιο μπορεί να είναι αυτό. <coughs> ε, Α ξεκινήσουμε από τα δύο ισχυρά πρόσωπα που είναι δίπλα του: Είναι ο Καλίν ο Υπουργό Εξωτερικών, ο των ει... η... ο... Μυστικών making making them making them. Mm. Υπηρεσιών mm. και ο Χακάν Φιντάν, πρώην <laughs> επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών και <coughs> υπουργό Εξωτερικών. Μάλιστα. Όλοι λένε για τον Χακάν Φιντάν ότι ξέρει τόσα πολλά που δεν τον αγγίζει κανένας. Δηλαδή δεν θα τολμήσει να τον αγγίξει κανένας. Για τον Καλίν λένε ότι είναι ένας, και είναι αντικειμενικά ένας πιστός άνθρωπος στον Ερντογάν. Αυτοί οι δύο λοιπόν θεωρητικώς αυτή τη στιγμή είναι κοντά του υπάρχουν και οι φήμε εκείνε οι οποίε μιλάνε για οικογενειοκρατία. Ο είναι, είναι πιο, πιο λάμερος. Ο Φιντάν, ναι. Το γαμπρό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν ακούσει διάφορα. Και αυτό με το γαμπρό. Υπάρχουν δύο. Υπάρχει ο γιο έχουν, έχουν γραφτεί εδώ mm. πολλά, πολλά mm. σενάρια. Και ναι. ο Μπιλάλ έχει για αρχίσει να κυκλοφορεί. Ο Μπιλάλ, ο οποίο δεν έχει αναλάβει mm. ποτέ κυβερνητική θέση, mm. αλλά θεωρείται ότι είναι πρόσωπο εξουσία, γιατί είναι δίπλα στον άνθρωπο τη εξουσία. Mm. Είναι ο γαμπρό του που έχει τα μπαϊρακτάρ. Ε, οπότε υπάρχει και η πιθανότητα οικογενειοκρατία mm -hmm. μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Το πιο πιθανό όμω είναι να είναι πολιτικό πρόσωπο υπό την άμεση εποπτεία του Ερντογάν. Ε, το ζήτημα προηγούν, είναι, εγώ... κύριε Σιρήγω, ότι ποιο θα μπορεί να, 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 να τραγουδάει, να, να παρασέρνει τον κόσμο, να, 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 να επικοινωνεί με τον κόσμο. Διότι πολιτικά, <κυκ> πράγματι, μπορεί να έχουν. ίσω και πιο ικανή, αλλά mm. το θέμα είναι αυτή η επικοινωνία που έχει ο Ερντογάν. Σε κάθε προεκλογική αναμέτρηση, κανένα από αυτού που είπατε τα ονόματα δεν έχει και αυτό επικοινωνιακό και αυτό το δεν ξέρουμε. Να το mm -hmm. βλέπουμε. Ε, να πω κάτι. Είναι μία περίπτωση μόνη τη ο Ερντογάν. Θυμάμαι πέρσι, προεκλογική περίοδο, που έκανε δύο και τρει προεκλογικέ συγκεντρώσει μεγάλε καθημερινά. Ακούραθος. Δηλαδή, ε, πήγαινε, ξεκίναγε το μεσημέρι. Φανόμενο και πήγαγε το βράδυ. Είναι φαινόμενο. Ε, είναι φαινόμενο. Και επίση, ε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο, κακά τα ψέματα. Έχει αλλάξει πλήρω την Τουρκία, mm -hmm. προς το καλύτερο. Θυμάμαι, κύριε Κωστίδη, την Κωνσταντινούπολη, πριν αναλάβει ο Ερντογάν, όπου υπήρχε κόσμος φτωχό στους δρόμους, φτώχεια, μαύρη φτώχια, mm -hmm. και θυμάμαι επίσης, ε, ήταν μια περίοδος μάλιστα, όπου δεν είχαν ούτε για λαμαρίνες. Mm -hmm. ε, Είχε, έχουν αυτοκινητοβιομηχανία και δεν είχαν αρκετά χρήματα για τι λαμαρίνες και βάζανε πεπιεσμένο χαρτί mm -hmm. και έβρεχε και χαλούσαν τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα άματα πει στη σημερινή Τουρκία είναι αδιανόητα. Yeah, Η βέβαια. Τουρκία έχει κατορθώσει να. Όπω είναι... στην Άγκυρα. Mm -hmm. Όπω στην Άγκυρα. Οι παραγκούπολε τη Άγκυρα ήταν γνωστέ στη διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι την Άγκυρα. Σήμερα πια δεν υπάρχουν και έχουν χτιστεί. Ε... Πράγματι, εντυπωσιακέ πολιτικέ πόλει. Τα σπίτια τη μία βραδιά, όπω τα λέγανε. Έτσι, τα και ακριβώς. ακριβώ. Αν, αν, αν είναι σε, αυτό το, σε αυτή τη διάθεση ο Ερντογάν. Αν δηλαδή δρομολογεί σιγά-σιγά. Θα τον πιστέψουμε αν το πει και μετά τι εκλογέ. Σύμφωνοι, προφανώ. Ναι, ναι. Αλλά πώ τον επηρεάζει αυτό στι ελληνοτουρκικέ συνομιλίε. Οι ελληνοτουρκικέ συνομιλίε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει, όχι οι συνομιλίε τώρα, οι ελληνοτουρικέ yeah, yeah. σχέσει, θα κινηθούν στου ίδιου ρυθμού μέχρι και τι αμερικανικέ εκλογέ. Yeah. Είναι σαφέ ότι. Θα επηρεάσει το ποιο θα εκλεγεί. Όλοι οι παίκτε yeah. στην ευρύτερη περιοχή παρακολουθούν τι θα γίνει στι αμερικανικέ εκλογέ. Yeah. Ρωσία-Ουκρανία, αμερικανικέ εκλογέ. Ισραήλ-Χαμά, αμερικανικέ εκλογέ. Ο Ερντογάν, αμερικανικέ εκλογέ. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Είναι κομμένο σε απευθεία επαφή με το Λευκό Σωστά. Οίκο. Μπορεί να παίρνει τα F16 <κυκυκυκυκυ> και αυτά, αλλά επαφέ δεν, δεν έχει. Yeah. Με τον Τραμπ, αν εκλεγεί ο Τραμπ, σα θυμίζω ότι με τον Τραμπ μιλούσε μία φορά τι 15 μέρε στο τηλέφωνο. Και απευθεία. Και απευθεία. Τηλεφωνιών του, απευθεία. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν έχει πάρει μια σκληρά αντι-Ισραηλινή στάση, πράγμα το οποίο μπορεί και να μην αρέσει στον Τραμπ. Επομένω, είναι αρκετοί παράγοντε που έχουμε να δούμε εάν εκλεγεί τελικώ ο Τραμπ. Mm -hmm. Αλλά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θα περιμένει μέχρι τι Αμερικανικέ εκλογέ, θα τηρήσει την στάση. Επομένω, δεν πρέπει να περιμένουμε για κάτι ιδιαίτερο, λέτε, από τι συνομιλίε. Από τι συνομιλίε έχουμε ένα καλό κλίμα. Mm -hmm. ε, κλείσαμε τώρα ένα χρόνο που δεν έχουμε παραβιάσει και παραβάσει. Mm -hmm. ε, να πω κάτι. Αυτό από μόνο του, άμα το πεις, δεν λέει τίποτα. Διότι το να φέρεται ένα κράτο φυσιολογικά είναι αυτονόητο. Υπέβαινε. Αυτό που κάνει η Τουρκία Άς, είναι το ελάχιστο αυτονόητο. Ναι. Από την άλλη μεριά όμω, τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπήρχε αυτό το αυτονόητο. Ε, εμένα σωστά, η απορία μου είναι αν το Ερντογάν έχει αποφασίσει να θα πάει στην άκρη, αν θα επιλέξει να αφήσει να κληροδοτήσει στον διάδοχο που εκείνο θα επιλέξει. Μια συμφωνία στην περιοχή με την αποκατάσταση των σχεσιών του και με τη Δύση ή αν θα ε, επιλέξει να του πει δικό σου δική σου γραμμάτα, πάρ' την εκκρεμότητα και πορεύσου. Εγώ και αυτό, είναι, το θέμα όμω, αυτό που έλεγα και ίσως κάποιες φορές παρεξηγούμε ε, αλλά πρέπει να το λέω, εγώ είμαι ανταποκριτή εδώ και έχω την... γνωρίζω και την τουρκική πραγματικότητα τουλάχιστον όσο μπορώ περισσότερο. Ναι. Βεβαίω και υπάρχουν πολύ περισσότερο από εμά, αλλήλω. Mm -hmm. Αλλά με τον Ερντογάν επιμένω. Mm. Αν μπορεί να συμφωνήσει σε κάτι, αυτό να το περάσει. Ο, ο, ο διάδοχο θα λέει: Μισό λεπτάκι, να πρέπει αρκήσω. να ρωτήσω ναι, ναι, ναι. στον συ, συ, συνέτερό μου, στον συνεργάτη Ρίγο. μου, στη Βουλή, Μάλιστα. στο Μάλιστα. ένα, στο άλλο. Και σε όποιος και ο Όποιο βγει θα είναι στη σκιά του Ερντογάν, δεν υπάρχει εμβολία. <laughs> Επίση, ο Ερντογάν. Αν κρίνει ότι μπορεί να λύσει κάτι, δεν αφήνει από πίσω. Δηλαδή το τελειώνει. Είναι mm -hmm. τη λογική, πάμε να το τελειώνουμε. Mm -hmm. Απλώ οι ελληνοτουρκικέ διαφορέ είναι τόσο, είναι τέτοιο το χάο που χωρίζει τι δύο πλευρέ, που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Δεν μπορεί να το πει αυτό είναι έτσι εύκολα. Ε, απίστευτα δύσκολο να γεφυρωθεί. Μας κλείνουμε εδώ κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα. καλημέρα Μανώλη. Τα λέμε αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Επιστρέφουμε. Καλημέρα.